Δεν υπάρχει στοιχείο που να αποδεικνύει ότι τα κατοικίδια κινδυνεύουν να μολυνθούν από το νέο κορονοϊό, διαμηνύουν οι κτηνίατροι, που τονίζουν ότι αυτοί οι ιοί παρατηρούνται σε πολλά είδη ζώων, ωστόσο κανένας δεν μεταβίβεται μεταξύ διαφορετικών ειδών ούτε και στον άνθρωπο. Δεν θα περιοριστώ στα κατοικίδια, θα πω συλλήβδιν για όλα τα ζώα. Η κορονοϊό είναι μια μεγάλη οικογένεια ιών. Υπήρχε πριν από αυτόν, θα υπάρχει και μετά από αυτόν τον ιό. Κάθε μέλος της οικογένειας αυτή προσβάλλει ένα συγκεκριμένο είδος ζώου. Άλλο είναι για το πρόβατο, άλλο είναι για το σκύλο, άλλο για τη γάτα, άλλο για την καμιλοπάθαρη, άλλο για οτιδήποτε. Και δεν μεταδίδονται από ζώο, από είδος σε είδος. Μόνο σε άτομα του ίδιου είδους. Οπότε δεν μπορεί να πάει από το σκύλο στον άνθρωπο ή από τον άνθρωπο στο σκύλο ή από το γάτα στο σκύλο κ.ο.κ. Από αυτό και μόνο καταλαβαίνετε πως είμαστε απολύτως ασφαλείς στην επαφή μας με οποιοδήποτε ζώο όσο αφορά τον κοροναϊό. Το συγκεκριμένο το COVID-19. Ο κύριος Πιπεράκης έδωσε διευκρινήσεις και για την περίπτωση ενός σκύλου που βρέθηκε ελαφρώς θετικός στο νέο κορονοϊό στο Χονγκ Κονγκ στα τέλη Φεβρουαρίου και η οποία πυροδότησε πολλές εικασίες. Το φορτίο που ανεβρέθηκε, το υγειικό φορτίο, ήταν απειροελάχιστο και πιο πολύ ήταν επικισμός και όχι μόλυνση. Δεν υπήρχε περίπτωση από εκεί να μεταδοθεί. Ήταν τυχαίο γεγονός. Θα σας το πω σαν να βρέθηκε εδώ πέρα πάνω μια ποσότητα ιού που έμεινε για κάποιο λόγο. Επειδή αυτό είναι ένα επιχείρημα σε αυτούς που λένε ναι από τα ζώα. Όχι, δεν υπάρχει. Από όλα τα ζώα είμαστε απολύτως καλυμμένοι. Ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος σε ανακοίνωσή του αναφέρει ακόμα ότι τα τρόφιμα δεν αποτελούν πηγή μετάδοσης του COVID-19. Οι εμπειρίες μας από τις προηγούμενες εξάρσεις σχετικών κοροναϊών, όπως το σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο και το αναπνευστικό σύνδρομο Μέσης Ανατολής, δείχνουν ότι δεν έχει παρατηρηθεί μετάδοση μέσω της κατανάλωσης τροφίμων. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο κοροναϊός διαφέρει από αυτή την άποψη. Καθώς τα κτηνίατρια είναι χώρια όπου μπορεί να υπάρξει συνωστισμός, οι κτηνίατροι απευθύνουν έκκληση στους ιδιοκτήτες ζώων να μην προσέρχονται σε αυτά αν δεν συντρέχει σοβαρός λόγος. Αν κάποιος θεωρεί ότι το ζώο του χρήζει φροντίδας, καλό θα είναι να επικοινωνήσει με την κλινική πριν την επίσκεψή του. Οποιοδήποτε είναι επισκεφτό κτηνίατρο στις επόμενες μέρες, επειδή είναι ένα μέρος όπου συγκροτίζονται άνθρωποι, πρώτον να πάρει ένα τηλέφωνο πριν πάει. Να πάει για κάτι επίγον, για κάτι απολύτως αναγκαίο. Μην πάει για κάτι που μπορεί να αναβληθεί, να μεταφερθεί λίγο πιο μετά. Ας μην κόψουν τα νύχια του σκύλου σήμερα. Ας μην τον κουρέψουν σήμερα, τον κόψουν 15 μέρες μετά, 20 μέρες μετά. Το εμβόλιο, αν είναι να γίνει τώρα, μπορεί να καθυστερήσει και 5 και 10 μέρες. Ας πάνε μόνο για τα απολύτως αναγκαία, μέχρι να δούμε τι γίνεται. Λίγη ψυχραιμία θέλει, λίγη οργάνωση, ηρεμία και να μην φοβόμαστε. Αν δεν φοβηθούμε, εμείς θα κερδίσουμε. Δεν είναι ο ιός που θα προκαλέσει τα προβλήματα. Ο φόβος του ιού είναι που θα τα προκαλέσει.